ενώ συγκριτικά με το πώς έχει αυτό το ταξίδι, συνεχίζεται στο εξωτερικό, σε ένα παγκόσμιο επίπεδο και το πώς αντιμετωπίστηκε στην Ελλάδα. Πώς αντιμετωπίστηκε στην Ελλάδα? Είναι πολύ μεγάλο. Ωραία. Αυτό που γίνεται έξω, αυτό που μου είπες για τα πανεπιστήμια. Ναι, πώς αντιμετωπίστηκε, εννοείς μετά, σαν αντίκτυπος. Ναι. Φέη μου, δυστυχώς τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Παίρνεις το βραβείο της Ακαδημίας, φυσικά πρέπει να κατανοείς και τι εστί αυτό για να το εκτιμήσεις. Είναι σαν να μου πεις ότι κάποιος δεν εκτίμησε πώς μιλάς Ιταλικά, ενώ δεν ξέρει Ιταλικά. Πρέπει λίγο να καταλαβαίνεις. Κάνεις, ας πούμε, κάποια τέτοια πράγματα, είπα η ταινία στο Μετροπόλιταν και ψιλοπαίζει. Και μετά, τι γίνεται, τσακώνεται ο τάδε με τον τάδε και πέφτουν 100 ερωτήσεις, αν πω εγώ, είχε δίκιο ο Νίκος, ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το επίπεδο των νέων που διοχετεύουμε και αν βελτιωθεί, θα βελτιωθούν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά για την ώρα δεν έχει βελτιωθεί και το ξέρεις κι εσύ. Εννοείς ότι σε ό,τι σε αφορά εστιάζουν και σε άλλα πράγματα, εστιάζουμε και σε άλλα πράγματα? Όχι για μένα. Γενικά. Γενικά. Δηλαδή, εσύ είσαι από τους ανθρώπους που κάνεις μια επιλογή και λες αυτά δεν θα τα παίξω τα θέματα. Θα παίξω αυτά που είναι πιο σημαντικά. Υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλά sites, κυρίως sites και εκπομπές που θα πιάσουν το ασήμαντο. Ήταν σαν τη φορά που είχα τσακωθεί, που είπαν ότι τσακώθηκα με τους δημοσιογράφους, που είχα πρεμιέρα μετά από 2 χρόνια κορονοϊού και η πρώτη ερώτηση όταν μπήκαν, γιατί αυτό είχε γίνει τότε, ήταν «Τι λέτε, κυρία Ντενίση, που τσακώθηκε ο Μουτσινάς με τον Καπουτζίδη?» Και είπα «Έλεος, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση, το μου κάνετε?» Με 30 ηθοποιούς που περιμένουν σαν τα σκυλάκια πίσω από την Κουίντα να ξαναπαίξουν. Κατάλαβες τι λέω? Ότι δίνεται, όχι δίνεται με εψιλόν, δίνεται με αλφαγιώτα σημασία πολλές φορές σε κάτι ασήμαντο και όχι στο σημαντικό. Για μένα η πορεία, ας πούμε, της Σμύρνης, το ότι έπαιξε στο Μητροπολιτικό Μουσείο ή ότι έπαιξε στο Χάρβαρντ, θα έπρεπε να είναι η πρώτη είδηση σε σχέση με μένα. Δεν είναι αυτό όμως. Είναι και αυτό. Όχι, μπορεί να είναι εξίσου όμως ένα ωραίο παντελόνι που φόρεσα. Το οποίο να το βάλουμε και το παντελόνι, εγώ και της κομψότητας είμαι και της περιποίησης και της ομορφιάς και όλα τα θέλω. Αλλά τα θέλω στη θέση που τους αξίζουν. Δεν τα θέλω να γίνονται πάνω από το ουσιαστικό. Καταλαβαίνω τι λες. Και γι' αυτό πολεμάς όμως εσύ. Γι' αυτό κάνω και τα θέματα που κάνω. Αλλιώς δεν θα έκανα αυτά, θα έκανα άλλα. Μου είναι πολύ πιο εύκολο να ανεβάσω μια πολύ ωραία κωμωδία που μ' αρέσει και να γελάω και μ' αρέσει το χιούμορ. Να κάνω μια ωραία κωμωδία που δεν θέλει ούτε έρευνα, ούτε 30 άτομα. Όμως, θεωρώ ότι πρέπει να προσφέρουμε σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να προσπαθήσουμε το επίπεδο να είναι πολύ ψηλό. Γιατί ξέρεις τι, στο εξωτερικό μας έχουν γι' αυτό το επίπεδο. Και γίνονται εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή λες, μα τώρα θα μπορέσω εγώ να σου πάω. Έγινε εύκολο όλο αυτό? Πολύ. Αλήθεια. Ό,τι ήταν το εξωτερικό μου έγινε εύκολο. Δεν έγινε από την πολιτεία, δεν έγινε από το κράτος, έγινε από μένα και την Dunwear. Έτσι. Η πολιτεία δεν με βοήθησε. Αλλά αν έχεις κάτι να δείξεις, η πόρτα είναι ανοιχτή, αυτό λες. Εντελώς. Αν υπάρχει ουσία. Καλά, ειδικά στην Αμερική, δεν το συζητώ, η Αμερική είναι η χώρα των ευκαιριών. Και μου πρότειναν και πάρα πολλά πράγματα. Όπως? Μετά. Όπως τι μου πρότεινα? Ναι. Όπως μια ταινία που συζητάω, όπως κάτι άλλο που είναι για την Ιταλία, δεν ήταν από την Αμερική αυτό. Θα το σκεφτώσουν, ναι. Θα τα κάνω. Θα τα κάνεις. Καιρό, ναι. Άρα δηλαδή τι έρχεται? Θα δούμε.